Φτάσαμε. Γιαγιά, ήρθα. Και δεν ήρθα μόνος. Γεια σας, κύριε τι! Καλώς, τι κάνετε. Καλώς, καλά, καλά. Έμαθα ότι μας έχετε φτιάξει ωραία πιτάκια. Ναι. Τέλεια, πάμε να πάμε. Και αν χαθήσετε λίγο, μπορείς να σπίσεις μερά μακαρόνια. Έχουν βαλθεί σε αυτό το χωριό να με σκλαβώσουν με την ανθρωπιά και τη φιλοξενία τους. Τι να πεις για την κυρία Αρετή. Μας άνοιξε το σπίτι της, μας έφτιαξε πιτάκια, μας έβαλε φυσικά ρακί, κόψαμε τυρί και φρούτα και θα μας φτιάξει και μακαρόνια, λέει. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Σαν την Κρήτη και τους ανθρώπους της, δεν έχει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ανοίξατε το σπιτικό σας και μας τρατάρατε όλα αυτά τα ωραία καλούδια. Μετά το όμορφο διάλειμμα, αποχαιρετάμε την κυρία Αρετή και φύγαμε για να φτιάξουμε κατσούνες. Έχουμε έρθει τώρα στην Ταβίνη χωριού, σωστά. Έχουμε από πίσω μας τον πατέρα του Μαρκού, τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι τεχνίτης, φτιάχνει κατσούνες από